Πάμε 4 πριν το 2016. Ναι. Κύριε Αρτόπουλε. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είσαι εσύ που έχεις πρόβλημα στις εκπομπές σου όταν ασχολείσαι με τον Άρη, αλλά ασχολείσαι με τον Άρη. Είσαι μέγας παπάτης φυσικά, διότι πουλάς τον παπά εκεί που θέλεις και λες ότι δεν ασχολείσαι με τον Άρη. Έχεις ασχοληθεί επανειλημμένος με τη γυναίκα του Λάσκαρη στο μπάσκετ. Είναι που δεν ασχολείσαι με τον Άρη. Έχεις ασχοληθεί επανειλημμένος με αυτή την εκαθάριση. Σου έχω πει 50.000 φορές δημόσια να φέρεις εκεί το λογιστή που κάνει την εκαθάριση. Δεν έχεις δώσει ούτε απάντηση. Συναντιέσαι με φίλους σου που οι περισσότεροι είναι Αριανοί. Μαθαίνεις πράγματα, τα πετάς ενδιάμεσα στις εκπομπές σου. Και επειδή έχεις και τον Τζόρνταν εκεί και με έχει ακούσει που τα λέω, θέλω να μου πει αν λέω ψέματα ή όχι, να με διαψεύσει. Περιμένω την απάντηση του κυρίου Τζόρνταν. Για ποιο πράγμα, να μου πει αν λέω ψέματα ή όχι, να με διαψεύσει αν δεν το κάνεις αυτό στις εκπομπές σου. Εντάξει, για τον Λάσκαρη μίλησε. Για τον καθαριστή δεν το άκουσα να τον πεις εσύ. Δεν το άκουσα να τον πεις. Εγώ δεν έχεις ακούσει να τον πω. Δεν, μπορεί να το είπες και να μην το έχω ακούσει εγώ. Πόσες φορές έχει πει για την εκαθάριση μπροστά σου? Λέει, όντως, λέει. Όχι, που πόσες λέει. Πόσες φορές που, έχει πει για την εκαθάριση. Μισό λεπτό. Που λες ότι να τον φέρει εδώ τον εκαθαριστή για να μιλήσει. Αυτό λέει. Που λες. Κάτσε λίγο, περίμενε. Πόσες φορές είπε ο ίδιος για την εκαθάριση. Έχει πει αρκετές φορές. Αρκετές. Πόσες φορές μίλησε από την πρώτη μέρα που υπογράφηκε να πούμε το χαρτί της συμφωνίας με τον Κόκε? Για τον Κόκε δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο χοντρός, ο υπέρβαρος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικα που το φέραν οι παλιοί για να σας τρυπήσει, για να σας κάνει, για να σας δράνει, για να σας δείξει. Αν αυτά εδώ, κύριε Ραπτόπουλε, που κάνεις ότι διαβάζεις τώρα το χαρτί, θεωρείς ότι δεν είναι ασχολίες και δεν ασχολείσαι με τον Άρη, τότε καλύτερα μη βγαίνεις να τα πεις, μη μιλάς καθόλου για τον Άρη, μη κάνεις καθόλου ρεπορτάζ για τον Άρη, μη λες κουβέντα για τον Άρη, μη πειράζεις τους Αριανούς παράδειγμα που χάσανε από τη Δόξα Δράμας και μια χρονιά τρεις φορές, μη λες τίποτα ούτε για τον Βυζάντιο κοκκινοχώματος που παίζει ο Άρης, μην αναφέρεις ούτε για τον Απόλλωνα κάτω Αχαΐας και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που θα παίξει με τον Άρη, μη λες τίποτα. Άρα τι μας λες τώρα εδώ? Σωστός. Ότι δεν ασχολείσαι με τον Άρη, διότι δεν γουστάρεις τον κόσμο του Άρη. Αυτά τώρα που πουλάς εσύ είναι φούμαρα και μετασωτές κορδέλες. Και σε έχω κάνει επανειλημμένος δημόσια την πρόσκληση. Φέρε με δίπλα σου άμα θες και στο τηλεοπτικό φακό να σου εξηγήσω πώς γίνεται το μέλι να πούμε γερίτρα. Τώρα μην με πουλάτε μέλα προσωπικά τώρα τον παπά, δεν ασχολούμαι με τον Άρη γιατί δεν γουστάρω το λαό του Άρη, που μένεις 8 στενά πριν το γήπεδο του Άρη και 4 πριν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να λες αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί το ίδιο κάνεις και για τον Ηρακλή και δεν το κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω γιατί δεν το κάνεις για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι λογικό αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πουλάει περισσότερο εδώ και 3 χρόνια. Διότι ήρθε ένας παράγοντας από το πουθενά, τους έσωσε στην κυριολεξία, τους πλήρωσε, τους ξεπλήρωσε, πληρώνει την ώρα τους και εκεί που διοικητικά αυτοί εδώ παλεύουν με τα κύματα γιατί δεν ξέρουν ποιο είναι το πράσινο και ποιο είναι το κόκκινο, εκεί δεν είναι σκουβέντα, κάνεις του μπέκι ψιλοκομμένο. Τι του μπέκι ψιλοκομμένο, ρε φίλε? Όχι, ο Ραπτόπουλος έχει εσύ, ναι, τι έλεγε το Σαββίδη, θα βάλω ζαρτιέρες σαν πληρώσει, θυμάσαι? Όχι, δεν λέω αυτό, αυτό. Έχει μέσα στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, εκτός από τώρα που έκανε αντιπρόεδρο τον κύριο Βεζιρτζή, είχε μέχρι πρότινος ο παδός άλλων ομάδων. Γκαγκάτσιδες, ο κάτι άλλο που ήταν εκεί, Βρίζες, Μίλης και τον Βρίζα. Άκου. Για τον Μάγκη τον Καγκάτσι. Ο Μάγκης είπα οξύς τώρα, μην τρελαίνεσαι. Για αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ διοικητικά δεν λέει τίποτα. Του Μπεκίρ ψιλοκομμένο, εκεί κάνει ο Μερτά
Για τον Παπαθανασάκη λέει δεν έχει φράγκο. Για τον Καρυπίδη λέει δεν έχει πληρώσει, δεν έχει κάνει, δεν έχει ράνει, είναι αερητής. Για την Εκαθάριση λέει είναι και αυτό. Θα πάρετε το αφημί της Βέρειας. Γιατί δεν πήρατε το αφημί της Νεοκεσάριας που του έλεγε ο φίλος του ο σκυλάς να πούμε, ο bisexual να πούμε κτλ. Καθίστε καλά τώρα. Αν αυτό δεν είναι ασχολία για τον Άρη και για τον Ηρακλή, για ποιον είναι? Θες να κάνεις κριτική, κύριε Ραπτόπουλε, που γράφεις όλη την ώρα και ακόμα στο φακό δεν έχεις κοιτάξει ευθεία το φακό. Γιατί σε βλέπω τηλεοπτικά. Θες να κάνεις κριτική για τον Άρη, κάνε καλόπιστη. Τι μεταγραφές θα κάνει το καλοκαίρι για τη Β' Εθνική, πρότεινε κάποιο παίκτη, πες κάτι, κάνε το ίδιο για τον Ηρακλή, πες μια άλλη κουβέντα. Αλλά να σου πω κάτι, όταν τα κανάλια σας, τα ραδιοφωνικά, τα δύο από τα τρία εδώ, έχετε άμεση σχέση με μια ομάδα παραγωγικά και, πώς το λένε, επιχειρηματικά, δεν μπορείτε να παίξετε τους άλλους επίσης όρες. Αυτό είναι λογικό. Εγώ δεν σας κατακρίνω. Κατάλαβε πως το λέω, μαγιά σας, λεφτά γονομάτε. Αλλά όταν λες δεν ενδιαφέρομαι και δεν γουστάρω τους Αριανούς, τότε μην κάνεις ρεπορτάζ για κανέναν άλλο. Για κανέναν Ηρακλή, για καμία ΑΕΚ, για κανέναν Απόλλωνα. Και να σου πω και κάτι. Γιατί ο Μελισανίδης να βάλει 70 εκατομμύρια για να κάνει γήπεδο, όταν το γήπεδο που ήταν να πάρει δικό του, τα λεφτά τα πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε τον Καραϊσκάκη. Έτσι ακριβώς, με τον νόμο του 99. Γιατί ο Σαββίδης να κάνει γήπεδο καινούριο, όταν δεν του παραχωρεί ο Δήμος Τέρμης τα χωράφια και να το χτίσει? Γιατί ο Μελισανίδης να βάλει λεφτά, εφόσον είναι κολλητός με τη Νέα Δημοκρατία και δουλειά δεν του δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί να τα βάλει ένα επιχειρηματία? Έτσι ακριβώς. Κάτσε, κάτσε. Τότε τι μας λέτε όταν κάνετε εκεί πέρα? Θα έβαζες λεφτά άστονα σε μια ομάδα. Μια χαρά τα λέει, άστονα. Ο Καρυπίδης που βγήκε ο άλλος ο Αριανός και μας είπε ότι είναι ο Τάδε, εκείνος ο παλιός, ο Ζαχουβάνης. Γιατί τους ενοχλεί τώρα? Γιατί κάποιοι δεν τρώνε? Γιατί κάποιος δεν τους ταΐζει? Γιατί δίπλα του έχει άλλους ανθρώπους? Γιατί κανένας σας δεν ξέρει ότι αυτόν που έχει στον πάγκο ο Άρης είναι φιλοπαοξής 50 χρόνια. Η ομάδα πάει τρένο όμως. Φέτος καλά τα είπε Αναστόπουλος στο τέλος συνέντευξης. Κανένας δεν έκανε πέρσι το Καλαϊτζίδη που η ομάδα δεν δούλευε. Ήτανε φίλος που δεν έλεγε τίποτα. Ο Αναστόπουλος στην ομάδα δεν έχει τρένο. Και θα την πάει τρένο και στην άλλη εθνική. Θα την έχει με στην πρώτη πεντάδα την πρώτη χρονιά. Όπως οι πολίτες πιστεύανε για την ΑΕΚ. Θέλει προσθήκες. Για το υλικό που έχει η ΑΕΚ. Εγώ δεν υποστηρίζω την ΑΕΚ τώρα. Θέλει προσθήκες, Θόδωρε. Όλες οι ομάδες έχουν. Εγώ πήγα εδώ, Ξάρις, πήγα στο γήπεδο ήμουνα. Θέλει προσθήκες. Έχει δεξί μπάκα, εσύ. Έχει αριστερό. Άκου τώρα, να σου πω τώρα. Άσε τον πάω τώρα. Σου πω για τον Άρη. Για το υλικό, καλά σου λέει τώρα. Για τον Άρη μιλάς τώρα. Να λες για το υλικό, 7 χαφ και τέτοια άστε. Και δεν έχω εγώ υλικό και έχεις εσύ. Ούτε εσύ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Εγώ ρε φίλε. Τα κατάκα σε γύρισα το παιχνίδι στο πήρα, σε ξετέλησα. Ρε ποιο παιχνίδι γύρισε και πήρε τώρα. Δεν από πένα παιχνίδι στην ομάδα. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν αντιλαμβανέσαι ρε κύριε και πώς είσαι τώρα. Δεν αντιλαμβανέσαι. Θοδωρέ, άκου τώρα. Άκου τώρα. Να κάνουμε μια κουβέντα τώρα, θέλεις όμορφη. Εγώ πήγα στο προχθέσι δράμα, ήμουνα από το πρωί, είχα δουλειά και πήγα και στο παιχνίδι. Και έκατσα, αν θέλεις, με ανθρώπους του ποδοσφαίρου δίπλα ήμουνα. Οπα. Λοιπόν, δεν μου άρεσε ούτε εμένα ο Άρης. Δηλαδή, θα βγει ο Άρης σίγουρα, δεν υπάρχει. Αλλά για Αλφα Εθνική. Άλλο σου λέω. Για Αλφα Εθνική, έτσι όπως πάει, δεν βγαίνει ρε φίλε. Θα σε φάνε λάχανο και οι καλύτερες ομάδες. Και πιο μπασμένους να πούμε. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τρεις παίχτες στην Ελλάδα. Θέλει μεγάλες προσθήκες. Θέλει μισή ομάδα. Αδερφέ, επειδή άλλη φέτος είδα, έχει τρεις παίχτες στην Ελλάδα που παίζουν άνετα Super League. Άσε ρε. Καλά, εντάξει. Δούνε, έχεις. Εγώ ξεπιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι έτσι το ελληνικό κατεστημένο. Αν δεις, ήρθε ο Ηρακλής και είδε ο Ατρόμητος πάει, το λέει το πείμα. Θα έρθει ο Άρης και θα φύγει ο Αστέρας από τη μέση. Ναι. Πάλι οι πέντε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα θα είναι πάλι κλασικές. Ναι, αλλά αυτά άλλο λέμε ρε παιδί μου. Πώς θα βγει η Αλφα Εθνική λέμε. Εννοείται αυτό που λέει ο Άρης για να μην πέντε. Μετά φέρετε τον κόντε να ξαναφάτε. Εγώ αυτό που λέει συμφωνώ απόλυτα.
Αλλά ο Φαλακροκούρακας... Μετά η Βαΐ καλό. Ρε εσύ, τώρα γιατί μισό λεπτό, ο Φόδωρος τα λέει μια χαρά. Μετά η καλό Βαΐ. Μετά η Βαΐ καλό, Φόδωρε. Σου έδωσε τόσα άπερκάτ, απάντησε, θέλω να δω, απάντησε. Τώρα, μιλάω εγώ, ανεβάστε, θα φάτε κι άλλα. Έχει να φάμε κι άλλα. Φάει μπόλικο, θα φάτε. Πώς θα τα φάμε εμείς άλλα. Ρώτα τους αυτούς πώς τα φάγανε. Πώς θα τα φάμε, τι σχέση έχουν οι προηγούμενοι ρε φίλε. Καληνύχτα. Το DNA σου δεν αλλάζει. Γεια. Φτάνει. DNA είσαι εσύ. Αν έχει μισό λεπτό. Τον ακούω, τον ακούω. Ναι. Αν έχει άντερα, ανέβασε αυτό το βιντεάκι στο YouTube. Εγώ τώρα. Ποιος? Γιατί να το δω, γιατί δεν μιλάω. Είναι μπουκωμένη η μύτη μου και δεν μιλάω. Και τσούζει ο λαιμό μου. Και καλή κριτική όμως, όχι προσωπική, αλλά. Άκουσες ποτέ εδώ να μιλάμε για τον Άρη. Είναι πολύ ωραίο, εγώ γούσταρα. Βέβαια. Άκουσες εδώ ποτέ να μιλάμε για τον Άρη. Δεν θα ξανακούσεις. Θα κάνουμε αυτό που θέλει ο κύριος. Στο ραδιόφωνο. Τέτοιο θέλω που θα. Πάμε, ναι.